Την πρόθεσή της να παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας ανεξαρτήτως της έκβασης της ψηφοφορίας για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η φον ντερ Λάιεν ηγείται του Γερμανικού Υπουργείου Άμυνας από το 2013. Για να διεδεχθεί τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από την 1η Νοεμβρίου, η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας θα πρέπει να πείσει τους ευρωβουλευτές που αντιδρούν στον τρόπο που επελέγει από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Για την εκλογή της πρέπει να συγκεντρώσει τις ψήφους 374 από τα 751 μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί τη στήριξη των τριών μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων. Αν εκλεγεί, η φον ντερ Λάιεν θα είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα είναι επίσης η πρώτη φορά σε διάστημα 52 ετών που ένας Γερμανός αναλαμβάνει αυτή τη θέση. Σε περίπτωση απόρριψής της, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να προτείνει άλλον υποψήφιο.